Σήμερα βρισκόμαστε στον τόπο του εγκλήματος, του διαρκούς εγκλήματος. Για πάνω από 60 χρόνια σε αυτή τη γη δέχεται τα σκουπίδια όλης της Αττικής. Αυτό το έδαφος ποτίζεται, διαβρώνεται από τα στραγγίσματα των σκουπιδιών με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία μας. Αυτός ο αέρας μολύνεται καθημερινά από τις οσμές και μεταφέρεται ανάλογα με τη διεύθυνση του ανέμου σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό λέμε, δεν πάει άλλο. Δεν έχουμε δύο ζωές για να τους χαρίσουμε μία. Γι' αυτό δεν σταματάμε τον αγώνα. Δίχως καμιά αναστολή, χωρίς καμιά εδώ, θα συνεχίζουν τα σχέδιά τους που είναι και είναι. Η χωματερή να παραμείνει στα Λιώσια, στη Φυλή, στο Θριάσιο, στη Δυτική Αττική, στη Δυτική Αθήνα. Καθαρά ταξική επιλογή και εφαρμογή και εφαρμόζουν κατά γράμμα όσο τα αφεντικά τους προστάζουν. Με τις εδώ και δύο χρόνια αποφάσεις, ξεκινώντας από εκείνη τη συνεδρίαση της 1η Αυγούστου του 2019 επί Περιφερειάρχη την κυρία Δούρου, αφού είχε βέβαια ξεπουλήσει τις οικολογικές της και προεκλογικές της δεσμεύσεις τόσο προς τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής όσο και προς του Βαρνάβα και του Γραμματικού, έβαλε τα θεμέλια για την παραμονή της χωματερής εδώ που βρισκόμαστε και συνεχίζεται και σήμερα με τη σημερινή διοίκηση του κυρίου Πατούλη. Βλέπετε, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά η πολιτική τους είναι κοινή, τον τρόπο παρουσίασης διαφέρουν. Έτσι σήμερα η μέχρι τώρα δέσμευση ότι η χωματερή τέλος στα Λιώσια μεταφράζεται σε απαράδεκτο τρόπο λειτουργίας και τώρα πλέον θα έχουμε και μηδενικό υπόλοιμα και άρα τι σας πειράζει αν θα μείνει η χωματερή, αφού και λεφτά σας δίνουμε και λεφτά θα δώσουμε και σε άλλους για να ησυχάσουν και αυτοί σαν τον τοπικό Δήμο. Αγαπητοί φίλοι, σε αυτούς τους φίλους, στους λόφους, σε αυτά τα κύτταρα που βλέπετε ανατολικά, που ήδη είναι σκαμμένα. Αυτά ήταν αποκατασταμένα κύτταρα της παλιάς χωματερής. Αυτό τους λέει ο εργολάβος. Ξεθάφτε τα, ξαναρίχτε πάλι σκουπίδια επάνω και πάλι θα έρθω εγώ να τα σκεπάσω. Ομοίως, το λεγόμενο σκηνικό τείχος είναι ακριβώς από πίσω, παράλληλα με την Αττική Οδό, προκειμένου αυτοί οι λόφοι να μην σταματάνε εδώ που είμαστε εδώ, αλλά να έχουν ακόμα μεγαλύτερο μήκος. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Ακριβώς στα δίπλα, στα 100, στα 200 μέτρα, παίρνουνε τις εγκαταστάσεις για να εναποθέτει ο κεντρικός τομέας της Αττικής, της Αθήνας δηλαδή, τα απορρίμματα. Φαίνεται ότι εμείς δεν γνωρίζουμε από γεωγραφία. Ο κεντρικός τομέας είναι εδώ στα Λιώσια, στη Φυλή και στο Θριάσιο. Και συνεχίζουν δραστηριοποιώντας πάλι και τις εγκαταστάσεις του σχιστού και χαιρετίζουμε και εμείς τις κινητοποιήσεις των φορέων και κατοίκων της περιοχής του Πειραιά. Έτσι, αυτά είναι τα σχέδιά τους. Δεν το βάζουμε κάτω όμως. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με το συντονιστικό των φορέων και σωματείων για την απομάκρυση και οριστικό κλείσιμο της χωματερής. Παρά το δύσκολο αντίπαλο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, παρά τις επιπρόσθετες δυσκολίες από την πανδημία, παρά τα μέτρα καταστολής που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, και αλήθεια εμείς δεν πιστεύουμε ότι οι δυνάμεις της αστυνομίας, με όποια ονομασία και αν έχουν και αυτοί αναπνέουν ή και αρκετοί από αυτούς ζουν στην περιοχή και καταλαβαίνουν το δίκαιο αγώνα μας. Άλλοι είναι η αποστολή τους και γι' αυτό το γνωρίζουν, αλλά τους διατάζουν να κάνουν οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι. Γνωρίζουμε και αναφέρθηκαν και τους πραγματικούς συμπαραστάτες μας αταλάντευτα. Δεν αλλάξαμε στάση και πορεία όπως κάποιοι άλλοι με την αλλαγή της κυβέρνησης και που τώρα προσπαθούν να εξηλαιωθούν. Βασιζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις, οι λαϊκές εργατικές δυνάμεις, τον αγώνα μας απαιτώντας το οριστικό κλείσιμο της χωματερής, καμία ιδιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων, διασφάλιση όλων των εργαζόμενων,
και να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι, έτσι ώστε τα σκουπίδια που εναπομένουν μετά την πλημμυρά πραγματική ένα διαφορετικό τρόπο αποκομιδής να μπορέσουν να αποθηκεύονται στους κατάλληλους χώρους δίχως να επηρεάζεται η υγεία κανένας κάτοικου. Αυτόν τον αγώνα μας συνεχίζουμε και με τη σημερινή μας κινητοποίηση και με τις επόμενες που έχουν προγραμματιστεί. Καλή δύναμη, καλό αγώνα, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε, δίχως να φοβόμαστε τίποτα. Σας ευχαριστώ.